Λοιπόν, καλή εβδομαδούλα. Ξεκινάμε με πανηγύρια φιέστες για την Πανάθα. Τα συγχαρητήρια και από μένα στον Μπασκετικό Παναθηναϊκό. Απλά respect. Είναι ένας κοχονάτος τίτλος. Πώς λέγαμε για τον Πάκο την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι σε μεγαλύτερο μέγεθος, γιατί μιλάμε για Ευρωλίγκα. Μπράβο στον Γιαννακόπουλο, τον Αταμάν, τον Σλούκα, τον Ναν. Την έκανε κομμάτια τη Ρεάλ. Respect για το 7ο του Παναθηναϊκού. Βέβαια δεν το χάρηκαν τόσο πολύ οι Παναθηναϊκοί. Περισσότερο ανακουφίστηκαν για το κύπελο που έχασε εδώ ο δικός μας ο Άρης, ο οποίος είναι ανακατεμένος, είναι μπερδεμένος. Έλα εδώ ρε Φραπάρ, σ' άρεσε Φραπάρ, έλα να μου τα πεις τώρα. Έλα να μου τα πεις. Έλα. Τι ερωτεύτηκες εσύ Φραπάρ και έλα να μου πεις ότι ήταν και ψεγάδιαση. Δεν έρχεσαι. Κοκοχώεσαι μόνο στον πρόλογο. Λοιπόν, ο Άρης έχω την εντύπωση ότι έχασε για τρεις λόγους. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Ο άλλος τη βγάζει τη Φραπάρ λάδι. Κακή διαχείριση από το Μάτζιο, κάκιστη. Εγκληματικό λάθος του Ζανζούλ, 2. Και η Φραπάρ τα πήγε λίγο ξόφαλτσα τα σφυρίγματά της σε πολλές φάσεις. Είναι ο Τσέρι στο 37 που κάνει πατάει πόδι. Είναι η φάση του στο 93 που είναι επιλήψιμη, γιατί μπορείς να τη δεις με το χέρι. Έχει φάσεις. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το day after για Παναθηναϊκό γίνεται πολύ καλύτερο. Με Ευρώπες, χρήματα και δεν συμμαζεύεται. Πήρε και το καλό εισιτήριο. Και το day after για τον Άρη γίνεται πάρα πολύ ομιχλώδης, ζόρικο για τον Καρυπίδη. Αυτά για ένα σχόλιο σε μια εβδομάδα που περιμένουμε και Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια για το τελικό του Conference League.